Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Κένταυρο Βρυλισσίων και τον Γουσού Αργυρούπολη στο 0-0. Έχω κοντά μου τον προπονητή του Κένταυρου από τα αριστερά, όπως κοιτάμε, τον Ηλία Κότσιο, και από τα δεξιά μου τον Κώστα Σιμάκη από πλευράς Γουσού Αργυρούπολη. Κώστα, καταρχάς ένα σχόλιο για το σημερινό αποτέλεσμα. Δίκαιο κατά την άποψή σου, εξίζεται κάτι καλύτερο, τι πιστεύεις? Με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, νομίζω ότι είναι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Εμείς προσπαθήσαμε να παιχνιδιάσουμε τον αντίπαλο, να προηγηθούμε στο σκορ και μετά να δώσουμε άλλη ροή στο παιχνίδι. Κομβικό σημείο είναι που χάνουμε τον πέναλτι δύο φορές κιόλας. Και εκεί έπεσε λίγο η ψυχολογία μας. Ο αντίπαλος είναι μια νεανική ομάδα, θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλους τους αντιπάλους. Και στο τέλος σταθήκαμε και τυχεροί, γιατί η μπάλα χτύπησε στο ριζόντιο δοκάρι. Και φεύγουμε τουλάχιστον με τον βαθμό και ανεβήκαμε λίγο βαθμολογικά στον βαθμολογικό πίνακα. Δεν είμαστε τόσο καλοί ώστε να πάρουμε το παιχνίδι. Φεύγουμε με τον βαθμό και είμαστε ευχαριστημένοι. Θα ζητήσουμε και ένα πρώτο σχόλιο από και από τον coach του Κένταυρου, τον Ηλία Κότσιο. Εμείς σήμερα έχουμε εξαίρεματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια αρκετά δύσκολη ομάδα που είναι πολύ καλά οργανωμένη και συμπαγής και δύσκολα μπορείς να διασπάσεις. Άλλωστε μέχρι τώρα δεν έχει φάει γκολ και το αποδεικνύει αυτό η καλή άμυνά της, αλλά είναι ομαδική η άμυνά της. Στο σημερινό παιχνίδι εμείς δεν είχαμε καλή απόδοση, μας βγήκε σίγουρα η κούραση από την προσπάθεια της Τετάρτης που περισσότερα παιδιά, οι ίδιοι παίχτες μάλλον, έπαιξαν 120 λεπτά. Έχουμε πολλά προβλήματα με κάρτες, τραυματισμούς για τα παιδιά αυτά. Είναι τα ίδια που παίζουν Κυριακή Τετάρτη. Δεν έχω παράπονα από τους παίχτες. Σίγουρα βγήκε η κούραση. Θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θέλαμε οπωσδήποτε να πάρουμε στους 3 βαθμούς στην έδρα μας. Δεν τα καταφέραμε. Ένα παιχνίδι όχι ιδιαίτερα ποιοτικό. Είχε η Αργυρούπολη μια καλή φάση με το πέναλτι. Είχαμε και εμείς τις στιγμές μας και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Ωραία, μου επιτρέπετε να σας κάνω και μία-δύο ερωτήσεις. Ηλία, τρεις σοβαλίες τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Εντάξει, είστε μια νέα ομάδα. Ανέβηκατε και πέρσι, φαντάζομαι θέλετε τον χρόνο σας. Δύσκολα παιχνίδια. Οπότε είναι ένα θετικό σημάδι αυτό, ότι η ομάδα δείχνει ότι έχει δυνατότητες για να πάει και καλύτερα. Ή είσαι ικανοποιημένος με αυτή τη συγκομιδή τέλος πάντων των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών για την ομάδα? Κοιτάξτε, από τη συγκομιδή δεν θα έλεγα ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Προσπαθούμε να δουλεύουμε πάρα πολύ από την αρχή της προετοιμασίας, ειδικά από 17 Αυγούστου που αρχίσαμε πολύ αργά. Δυστυχώς για μας μας παρουσιαστήκαν πάρα πολλά προβλήματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες με βασικούς ποδοσφαιριστές που πάθανε σημαντικές ζημιές. Έχουμε τα προβλήματά μας, όμως τα παιδιά δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο και μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη. Έχει έρθει από πιο χαμηλή κατηγορία και πρέπει να αλλάξουμε μερικά πράγματα ώστε να ανταποκριθούμε ακόμα καλύτερα στην μεγαλύτερη κατηγορία, γιατί σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Τα παιδιά, δεν έχω κανένα παράπονο τα παιδιά, προσπαθούν πάρα πολύ και στις προπονήσεις. Όμως αυτό που πρέπει εμείς να κοιτάξουμε είναι να γινόμαστε καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι και περιμένουμε να κάνουμε και κανένα δύο προσθήκες ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστική ομάδα. Για την αποβολή, θα ήθελες να κάνεις κάποιο σχόλιο? Όχι, δεν μπορώ να σχολιάσω τώρα, γιατί δεν είναι η πρώτη μας αποβολή. Γενικά, δεν θα πω για το σημερινό παιχνίδι μόνο. Γενικά, από όπως βλέπω από τα πρώτα παιχνίδια, δεν έχουν και σε ιδιαίτερη εκτίμηση στην ομάδα του Κεντάβρου. Ίσως δεν την υπολογίζουν και πάρα πολύ. Αλλά όμως δεν θα ήθελα να σχολιάσω τώρα. Το ένα φάουλ ή τα δύο φάουλ, την κόκκινη, δεν μπορώ να πω αν είναι ή δεν είναι, γιατί ο καθένας έχει τη δική του γνώμη. Να κάνω και μια ερώτηση και στον Κώστα. Κώστα, να ρωτήσω και μια διαιτητική απόφαση και για σένα για το πέναλτι. Πιστεύεις δόθηκε σωστά η επανάληψη? Κοίτα, με βάση τους κανονισμούς, μάλιστα ο βοηθός πάρεσε το διαιτητή. Έγινε έτσι. Είχε σηκώσει πριν πάει μπάλα στον παίκτη μας και σκοράρει στο πρώτο πέναλτι. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο κανονισμός δεν έχει λογική, γιατί δεν υπάρχει ποτέ τερματοφύλακας να είναι πάνω στη γραμμή και να απεκρούσει το πέναλτι. Δεν υπάρχει. Όσες απεκρούσεις έχουμε δει, κάνει ένα βήμα και απεκρούει. Έδωσε επανάληψη, βέβαια. Αυτό λειτουργήσε άσχημα για μας και χάσαμε τον πέναλτι. Δεν στεκόμαστε όμως εκεί, εντάξει. Οι διαιτητές έτσι είναι και αυτοί με τα λάθη τους, με τα σωστά τους. Είναι και αυτοί μέσα στο παιχνίδι. Για τη φάση που δόθηκε πριν δηλαδή το πέναλτι η απόφαση, ο διαιτητής ήταν πολύ κοντά και έδωσε το πέναλτι. Τώρα η επανάληψη
ό,τι και να γίνει, το χάσαμε το πέναλτι και δεν στεκόμαστε εκεί. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Τα παιχνίδια είναι όλα δύσκολα. Όπως είπε και ο κότς, είναι ερασιτεχνικές οι ομάδες και έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και συγκρότηση 18 και συγκρότηση 10. Κάθε Κυριακή έχουμε 2-3 απουσίες. Εμείς ήρθαμε εδώ με 3 προβλήματα τραυματισμών. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε την κούραση που θα είχε φυσιολογικά ο Κένταυρος. Δεν το καταφέραμε, πήραμε τον πόντο και συνεχίζουμε. Κώστα, και μια τελευταία ερώτηση. 4 αγωνιστικές χωρίς να έχετε δεχτεί γκολ, αλλά επίσης 4 αγωνιστικές έχοντας βάλει ένα γκολ μόνο. Τι φταίει τελικά, αν έχετε καταλήξει κάπου? Δεν κοιτάμε τι φταίει και δεν φταίει. Είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε και ακόμα καλύτερα στο θετικό κομμάτι, να βγάλουμε φάσεις και πιστεύω ότι τα γκολ θα έρθουν. Η άμυνά μας ξεκινάει, δεν μαρκάρουν μόνο οι 4 αμυντικοί, μαρκάρουν όλοι. Δεν δεχόμαστε γκολ. Αν ευτυχήσουμε να βάλουμε για κάποιο γκολ, θα πάρουμε περισσότερους βαθμούς. Και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας και ιδιαίτερα και τον Ηλία Κότσιο. Νομίζω είναι τιμή για όλους μας να βρίσκονται νέοι προπονητές έτσι που έχουν γράψει την πορεία τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο σαν τον Ηλία Κότσιο. Και σίγουρα οι ποδοσφαιριστές έχουν να μάθουν πολλά από έναν παίκτη που έχει παίξει Παναθηναϊκό, Όφη και Λάρισα, νομίζω. Ναι. Εντάξει. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.